και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε. Για μας, εχθροί του ελληνισμού είναι οι Τούρκοι, είναι οι Εβραίοι, είναι οι Αμερικανοσιωνιστές και αυτό είναι η Χρυσή Αυγή και έχουμε τη δύναμη της ψυχής και την τόλμη να το λέμε. Είμαστε εναντίον όλων, δεν είμαστε ακόμα σαν όλα τα άλλα και εκεί επίσης είχαμε μια άλλη τυχαία συνάντηση όπου έμαθα για κάποιους ήταν ανεξάρτητους, ότι δεν είναι και τόσο ανεξάρτητοι και όταν μου είπα αφού έχετε αυτή την ιδεολογία, ποια ιδεολογία έχετε, αφού έχετε επαφές με το καρατζαφέρι. Ναι, έχουμε για να έχουμε νομική κάλυψη. Λοιπόν, ρε παιδιά, επαναστάτες με εξασφαλισμένη νομική κάλυψη, πρώτη φορά ακούω. Είναι για τα πανηγύρια. Σε μια περιπτώση, το να είναι κανείς χρυσαυγίτης, θέλει δύναμη ψυχής και όλοι εδώ είμαστε εθελοντές. Όλοι όσοι περνάτε αυτό το κατόφλι, αξίζετε μια ιδιαίτερη τιμή. Ο αγώνας συνεχίζεται δυνατός μέχρι τελική νίκη. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκδήλωση με μια ενημέρωση σχετικά με τα τελευταία πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Μισιάκας Γιώργος. Αρχηγέ, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά το τι έγινε την 3η 10 Μαΐου τα ξημερώματα. Ήταν μια δολοφονία που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα και με συγκλώνησε και εμένα προσωπικά, γι' αυτό το λέω χωρίς κανένα σχήμα λόγου και χωρίς καμία ηλεκτρική υπερβολή, επειδή τύχαινε για ένα διάστημα περίπου 3 μηνών να περνάω το συγκεκριμένο μέρος και τη συγκεκριμένη ώρα πηγαίνοντας στην εργασία μου. Όλοι σας γνωρίζετε πολύ καλά για τις συγκεντρώσεις που γίναν, την αθρόμητη συγκέντρωση της 3ης και την πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση της 5ης. Όλοι γνωρίζετε πολύ καλά τον βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα κανάλια, τα οποία δεν ήθελαν να βγάλουν ζωντανό ρεπορτάζ, αλλά ρεπορτάζ κονσέρβα για να πούνε τα γνωστά τους ψέματα στον κόσμο. Όλοι γνωρίζετε την προστασία των αστυνομικών δυνάμεων προς τις παρακρατικές καταλήψεις που τρομοκρατούν την περιοχή. Να πούμε χωρίς καμία διάθεση καπελώματος ότι η Χρυσή Αυγή ήταν πραγματικά αυτή που έδωσε το ρυθμό στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των κατοίκων και ειδικότερα την Πέμπτη. Η Χρυσή Αυγή ήταν η οποία ένιωσε στο πετσί της την προσαγωγή δεκάδων μελών της από τους υπολείπους του Παπουτσί. Έχω να τους πω κάτι, να τους στείλω ένα μήνυμα. Πως στις σφαίρες θα απαντήσουμε με σφαίρες. Να το ξέρουμε. Δεν ξέρω εάν θα είμαι εγώ, αλλά σίγουρα είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν αρκετοί πίσω από μένα που θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, στο διάολο και οι εκλογές τους και οι κάλπες τους που βλέπουν, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα για αυτούς. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη! Όπως ξέρετε όλοι όσοι έχετε περιπτύσει στο στρατό, τέλος πάντων υπάρχουν οι λεγόμενοι τακτικοί και στρατηγικοί στόχοι. Έτσι. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει άλλο. Έτσι. Και το να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Ακόμη και στην ορκομοσία που έγινε στο Δήμο Αθηνών, παλάμησα το Ευαγγέλιο γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει Θεός σε αυτό το έθνος, δηλαδή σε αυτό το κράτος, πρέπει να είναι θεϊκής εκπορεύσεως η εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Εμείς θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, τη μουσική μας, όσοι θέλουν να σώσουν την ψυχή τους στα μοναστήρια. Εντάξει, και τα χέρια μας είμαστε διαθετημένοι να τα λερώσουμε και ρατσιστές να μας πούνε δεν μας νοιάζει και ναζιστές να μας πούνε δεν μας νοιάζει. Απλά είμαστε Έλληνες που ζούμε στο 2011. Εγώ, αν θέλεις να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 1933 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γι' αυτό. Αλλά είμαι Έλληνας και ζω στο 2011. Αυτά θα ήμουν εκτός εάν δηλαδή είμαι κανένας ψυχοπαθής, φετιχιστής, με κάτι που έδινα στα κιωτάκια, μαζεύουν ξέρω εγώ παράσημα και φοράνε κάτι κράνη. Οι οποίοι όλοι κατά βάση είναι αυτοί, θα τους βρει σε κάτι Πασόκ, Νέα Δημοκρατίας, όλοι πολεμένοι. Κατάλαβε. Άλλη κατηγορία φοβερή. Είμαστε, λέει, φασίστες, ναζιστές και όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές.
Αυτά αφορούν άλλες εποχές και άλλες χώρες. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ζούσαμε σε εκείνη την εποχή. Ζούμε στην Ελλάδα του 2011. Δηλώνουμε εθνικιστές, δηλώνουμε αντικαπιταλιστές, αντισιωνιστές. Αν όλα αυτά τους θυμίζουν κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρουν οι αναμνήσεις τους. Εμείς εκείνη την εποχή, αν ζούσαμε, δεν ξέρουμε τι θα κάναμε. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως. Και το γενικότερο κλίμα που υπάρχει, ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο κύριοι, εντός εισαγωγικών το κύριοι, πιο καθώς πρέπει, πιο δημοκράτες, ότι ήταν λάθος μου εμένα που χαιρέτησα έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ είδα να με χειροκροτάνε λίγες μέρες μετά. Δεν νομίζω ότι απασχολεί και τόσο τον ελληνικό λαό σήμερα που τρώει, με συγχωρείτε, κυριολεκτικά σκατά από πάσης απόψεως, που βλέπει να χάνει το ψωμί του, που βλέπει να χάνει την πατρίδα του την ίδια, το αν εγώ είμαι ακραίος, το παραδέχομαι. Ουδέποτε το αρνήθηκα και ούτε δήλωση μεγαλεία διαθέτω. Δεν ξέρετε, είχαν νεανικές αμαρτίες. Οι αμαρτίες μου παραμένουν, αν είναι αμαρτίες, εις το ακέραιον. Και ελπίζω να γίνω περισσότερο αμαρτωλός ισομένος. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι σχετικά με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και τι ποσοστό έχει η Χρυσή Αυγή, εμένα προσωπικά, επειδή έχω την τιμή να μην είμαι δημοκράτης και το δηλώνω δημόσια, να μην πιστεύω ούτε σε ψήφους, ούτε σε πλειοψηφίες που είναι παντελώς αδιάφορο. Εμείς αναλάβουμε μέρος σε εκλογές, γιατί πρέπει να λάβουμε μέρος, είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και είτε μισό πάρουμε, είτε 1,5, είτε 2, είτε 3, είτε 4, μας είναι αδιάφορο. Όλα δείχνουν ότι μέσα από την οργή του και την αγανάκτησή του ο λαός, κάποιο μέρος από αυτό, τον λαό, σεβαστό, θα έρθει προς το μέρος μας. Και με ευκαιρία αυτό το πράγμα λοιπόν, πήρα μία μικρή off the record πληροφόρηση για το τι συμβαίνει σε αυτά τα περίφημα φαζάρια, με αυτούς τους περίφημους δήμους κτλ. Προημερών ο κύριος Στρόσκαν, ο διοικητής του Δούντου του ή αλλιώς Στράους Κοέν, τον οποίο δεν έχω καμία συμπάθεια προς αυτόν, είναι απόλυτα σχετικό με αυτό και ο χαιρετισμός που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τους ίδιους ακριβώς λόγους δηλαδή, που ίσχυαν πριν 60, 70, 80, 90 χρόνια. Δεν γουστάρω τους Κοέν, τους Λεβί, τους Αβραάμ, όλους αυτούς. Καλείται στο βήμα ο φίλος και συναγωνιστής Πλωμαρίδης Αλέξανδρος, εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής. Έλληνες πατριώτες, εκ μέρους των κατοίκων. Δουλειά, δουλειά στον Έλληνα εργάτη. Δουλειά, δουλειά στον Έλληνα εργάτη. Έλληνες πατριώτες, εκ μέρους των κατοίκων που αγωνίστηκαν για να μην γίνει η περιοχή μας γκέτο, θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους εθνικιστές αγωνιστές της Χρυσής Αυγής και σας καλώ όλους σε εγρήγορση για τους επόμενους αγώνες που έρχονται. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται στο βήμα η κυρία Δημοπούλου Τζίνα. Για την Τζίνα έχω να πω δύο λόγια. Είναι από τους πρώτους κατοίκους που εδώ και χρόνια ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή με τις επιτροπές. Πριν από μια εβδομάδα περίπου, όπου στο Δήμο Αθηναίων δόθηκε ανάκληση όλων των αδειών σε όλο το Δήμο της Αθήνας, εκτός από το έκτο διαμέρισμα, από το πιο δύσκολο διαμέρισμα της Αθήνας. Δηλαδή το Κολωνάκι έχει περισσότερα προβλήματα και πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο οι άδειες. Ενώ εδώ που τους κατακλείζουν οι Μπαγκλαντεσιανοί, οι Κογκολέζοι, οι Καζαμπούμπου και ο κάθε μαύρος
τριτοκοσμικός άπλητος δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσουν να ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Η δουλειά όμως είναι ότι δεν θα τους περάσει. Γιατί στις γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες συναγωνιστές και φίλοι, κάτοικοι, οι οποίοι δεν το αφήσαν και δεν θα το αφήσουν αυτό να περάσει έτσι. Επίσης δεν θα αφήσουν τα έσχη των πολιτικών, των δημάρχων της Αθήνας. Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο. Καλείται στο βήμα ο αρχηγός Χρύσης Αυγής Νικόλας Μιχαλολιάκος. Και ένας καυτός ήλιος εδώ να μας καίει όλους. Σαν να είμαστε μονάδα στρατιωτική σε παράταξη, έτοιμη να εφορμήσει, να ελευθερώσει τη σκλαβωμένη μας πατρίδα. Αυτό είναι η συγκέντρωση η σημερινή, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Λένε τα συντρόφια και το σύνθημα, η πρωτομαγιά λέει δεν είναι αργία, είναι απεργία. Χάσατε σύντροφοι, είναι αργία και είναι αρχία από τότε που την καθιέρωσε ένας άνθρωπος που χαιρετούσε έτσι, ο Ιωάννης Μεταξάς, ένας από αυτούς που εσείς αποκαλείτε φασίστες. Εγώ θα ήμουν ρατσιστής και χωρίς να υπήρχε το πρόβλημα του ρατσισμού, είναι η ιδεολογία μου. Δηλαδή εγώ και πριν να έρθουν οι ξένοι ήμουν ρατσιστής, τα λέω. Δηλαδή αυτή είναι η ιδεολογία μου, δεν το κρύβω. Δηλαδή. Πιστεύω ότι κάθε έθνος πρέπει να ζει μέσα στα όρια του, αυτή είναι η φύση, έτσι το έταξε ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι ο καθαρός Έλληνας, αυτό είναι, ρατσιστής. Μα αυτό ήταν και οι αρχαίοι Έλληνες, έλεγαν Έλλην και ου βάρβαρο. Πώς θα το κάνω. Και κάτι άλλο, ίσως να είναι τολμηρό να το πω εδώ, αλλά θα το πω και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, εγώ έχω πει και στα γραφεία ότι εάν μπούμε στη Βουλή και πάρουμε ένα 3-4% είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές θα πάρουμε πολύ περισσότερο. Έτσι δεν είναι, και θα ακούσει πώς να μάθει. Ενώ εγώ εμείς δεν θα σας κουράσουμε πολλές φορές με εκλογές. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Ο Χίτλερ που είχε μαζεύσει τους γύφτες από τα στρατόπεδα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί του. Εγώ πάντως συμφωνώ. Όπως και μαζεύει τους Εβραίους και μαζεύει και αυτούς. Γιατί είναι ένας παρασιτικός πληθυσμός, βρίσκεται πάνω από 1000 χρόνια. Ήξερε τι έκανε Χίτλερ. Βρίσκεται πάνω από 1000 χρόνια στην Ευρώπη. Λένε είναι χτεσινό. Τι είναι χτεσινό το πρόβλημα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά και υπάρχει ακόμη. Και τι θα κάνουν, σου λένε ρατσιστή να το πει γύφτο. Και τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, ωραία. Α πούμε εδώ έχουμε λαϊκές παραδόσεις, λέει γύφτη φτιάξαν τα καρδιά για το Χριστό. Και καρφώς δηλαδή, Χριστό, το κα... δηλαδή τι θα κάνουν, απαγορεύεται. Και μου είπαν να καταθέσω στεφάνι πριν από λίγα λεπτά και αρνήθηκα, γιατί ντρέπομαι να καταθέσω στεφάνι στην τροτομή του Θέλου Άγρα όταν η πόλη είναι γεμάτη Πακιστανούς, Κύπρους, ξένους και σκουπίδι κάθε εθνικότητος. Τελευταία του επιθυμία, τα παράσημα του πατέρα του από τον πόλεμο να μην πεταχτούν βεβαίως και να μπουν σε μια προθήκη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Από μια φερδά και εύχομαι καλό ταξίδι. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα δίπλα μας και θέλω να πω ότι μακάρι όλοι μας με το τέλος της ζωής μας να μείνουμε πιστοί στις ιδέες μας. Ο Βασίλης ο Νταμβάκης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής. Πρόεδρε, γιατί δεν κάναμε μια εκδήλωση στο SMS, στο Στέφανο, εκεί που είναι εκθέσιο σκηνικό, να μαζέψουμε κάποια λεφτά από εκεί πέρα. Στο Στέφανο, στο SMS. Αυτό θα να το συζητήσουμε με το Στέφανο, αν και η αισθητική του SMS
Δεν ταιριάζει με την Χρυσιά. Δεν ταιριάζει με την Χρυσιά. Εννοείς όχι με τη μουσική που βάζει. Όχι, δεν μιλάω, μιλάω για πού ξαναβάζει. Καθυμάμαι, ήμουν εκεί. Εχθές επειδή έγινε εκεί το σκηνικό που ήμασταν. Ωραία, θα το πω. Στέφανος και έτσι με τα αδελφοί και οι φίλοι και τα αδελφοί. Και χρυσό παιδί, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά όχι με τα... Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε. Μην το κάνουμε American Barber. Η θέση μας εμάς είναι ξεκάθαρη. Καλή ιδεολογία, αλλά πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή μας και αυτή στην αρχή δεν την διαπραγματευόμεθα με τίποτε. Και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη απέναντι σε αυτούς, οι οποίοι μας κατηγορούν ως ναζιστάς. Τι πάνε να πει ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι η στάση την οποία κρατάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι μια στάση ξεκάθαρα εθνική. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Για την πατρίδα όλα είμαστε. Για την πίστη μας και την πατρίδα μας, ναι. Για να την υπερασπιστούμε, θα είμαστε ακραίοι. Ακραίοι. Δεν θέλουμε τζάμια στην Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Αρχίζουν και λένε οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι ναζιστές. Λοιπόν, ας το πάρουν απόφαση. Δεν είναι θέληση μόνο της Χρυσής Αυγής. Το μαγαζί έκλεισε. Η Ελλάδα δεν χωράει άλλους. Και όσους ήρθανε τους περιμένουν οι πατρίδες τους. Στο Κονγκό, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές να γυρίσουν πίσω. Δεν αντέχει άλλο η Ελλάδα. Αυτή η πόλη, ο Πειραιάς με την ευρύτερη έννοια, η Α και Β Πειραιός, κι αν κατοικήθηκε αυτή η περιοχή, έτσι κατοικήθηκε, ήταν, λένε, το Μάντσεστερ της Ελλάδος, το βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδος. Πού είναι τα φουγάρα που καπνίζανε, όλα σιωπηλά. Είναι να φύγω επισκευαστική ζώνη, όλοι άνεργοι. Και από πάνω τα βατζίδες, οι εργατοπατέρες του Κουκουέ, του Πάμε, όλα αυτά τα κεμένα που οδήγησαν την κατάσταση σημερινή. Σημερινή κατάσταση. Κατηγορεί όμως κάτι με μεγάλη απόλυτη αλλά αρκεί να μην φύγονται τα ατομικά δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δηλαδή, η πατρίδα, η εθνική κυριαρχία, ας πάει στο διάβολο. Το μόνο που είναι σημαντικό για αυτούς είναι οι εκλογές και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα και όχι στη δημοκρατία. Για να είμαστε λυσμοί. Αν είναι αυτή η πατρίδα, ας πάει στο διάβολο η δημοκρατία. Και όποιον του αρέσει και δεν το κρίνουμε. Και εμένα όταν με προκαλέσανε και βγήκε αυτό το σαντό. Κύριε Μισή, που είναι άνθρωπος ο Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπα, «Ω, είναι φασίστας» κλπ. Το χαιρέτησα και έτσι και έλεγε «Κύριε Καμίνη, κύριε Καμίνη» και λέει «Δεν την τέλειζα» και λέω «Σε κλαίνει, λοιπόν, και βρήκαν ευκαιρία διάφορα. Έλεγα «Άντι, είναι φασίστες» «Ναι, φασίστες είμαστε». Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες. Οι λαθρομετανάστες σας κλέβουν, σας δολοφονούν. Οι πολιτικοί σας χρεοκοπούν. Τα παιδιά σας είναι άνεργα, τι χειρότερο θα σας κάνουν οι φασίστες. Μήπως τελικά ο εχθρός του κακού είναι το καλό. Γιατί κάποιος κόσμος είχε αφήσει και ξυπνάει. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε, να πούμε, κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι και πήγαν αξιδάκι. Ναι, ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο.
παραγωγή. Ναι. Και ωραία παραγωγή. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένας φίλος με ένα κείμενο, λέει, στο βάθος, λέει, του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες, όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες. Άλλος συναγωνιστής. Λοιπόν, τα είπαμε σήμερα, μορφωνόμαστε να μάθουμε τον εχθρό μας. Είναι ο διεθνής σιωνισμός ο πρώτος, όλα τα άλλα είναι παρακλάδια, αλλά από εκεί και πέρα αγωνιζόμαστε, έτσι. Δεν γινόμαστε ούτε βιβλιοτικάροι, ούτε βιβλιοσκόλικες, ούτε τίποτε. Η ζωή είναι στον αγώνα, ώστε την επόμενη φορά να μην πετύχει με την πέτρα του ο Δαβίδ τον Γολιάθ, αλλά να του κόψουμε το χέρι. Συμφωνεί. Να είστε καλά, ελεύθεροι.